Ναι, όση ώρα εγώ γινόμουν πατέρας, δες τι έγινε εδώ. Πόρε παραγωγάρα, ρε παραγωγάρα. Παιδιά, παραγωγάρα, μπράβο πάντως, συγχαρητήρια. Πολύ χαρούμενος. Αν την παρουσίαζα και όλα. Δεν πιστεύω ότι την παρουσιάζω την εκπομπή αυτή. Λοιπόν, η χαρά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Την αγαπώ, τη λατρεύω. Είναι μια σπάνια ηθοποιός, εξαιρετική προσωπικότητα. Κυρίες και κύριοι, η Μίρκα Παπακωνσταντίνου. Τι χαρά καλησπέρα. Είναι αυτή, ρε, καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά, αγόρι μου. Χρόνια, χρόνια πολλά, δεν ήξερα. Ορίστε. Και ο Ζουμπουρλούτσικο ήταν. Είδα τα μαγουλάκια, δεν ήξερα ποιο από τα δύο. Μίρκα, παρακαλώ. Τι γίνεται? Τι να γίνει, πρεμιέρα. Γίνεται πρεμιέρα την Πέμπτη. Γίνεται. Μαθαίνω από την Ματίνα τι ωραίο έργο είναι αυτό, τι ωραία πράγματα που έχει, ασχολείται αυτός με... Αυτός ο κήπος, για μας το φτιάξα. Για σας, ο κήπος είναι εδώ, για εσάς. Ο κήπος με τις αλήθειες. Εγώ είμαι η αλήθεια, το μαύρο τριαντάφυλλο. Το μαύρο τριαντάφυλλο. Πώς φαίνεται, γιατί μου φάνηκε πολύ ωραίο. Ξέρεις, θέλω να σε ρωτήσω. Θέλω να σε ρωτήσω, το σκεφτόμουν χθες. Θέλω να σε ρωτήσω πώς έχεις καταφέρει. Ενώ στον εγκέφαλό μας ανήκεις στις κωμικούς ηθοποιούς, ενώ πολύ υπέροχη την κωμωδία, την κάνεις εξαιρετικά, την ίδια στιγμή να έχεις παίξει και πολύ δραματικούς ρόλους και ρόλους που έχουν πολύ συνέστημα. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι κάποιος κόλλησε κάποια στιγμή να πει, ας πούμε, να πάρουμε αυτό. Εντάξει, η Μίρκα είναι κωμική ηθοποιός, δεν θα μπορέσει να μας το κάνει το δραματικό. Πώς το έχεις καταφέρει και το κάνεις? Ρώτησε του, κοίταξε, πιστεύω. Έμα, θα μου πεις τώρα, πες. Τώρα άστατα, τώρα θα μου πεις. Όχι, το ξέρεις πολύ καλά. Ότι ένας ηθοποιός θέλει να προσπαθεί να κάνει τα πάντα. Εμένα δεν με ενδιαφέρει ούτε τυποποίηση, ούτε δεν με ενδιαφέρει αν το λένε εννοώ. Καθόλου. Ναι, ρε παιδί μου. Στο τέλος. Α, γιατί ναι, καλέ. Ναι, χαιρόμαστε, εμείς χαιρόμαστε. Εδώ είμαστε της χαράς και της αλήθειας. Ναι, είμαστε έτσι χαρούμενοι. Αλλιώς δεν πάει. Ρε παιδί μου, όχι, γιατί ειλικρινά σου λέω, μου έκανε πολύ. Όχι εντύπωση, γιατί είσαι υπέροχη ηθοποιός, αλλά ενώ το σκεφτόμουν και έλεγα, αρέσει την άτιμη. Επειδή έχω φάει ένα σκάλωμα, βλέπω κάτι σύριαλ τώρα, Netflix και τέτοια, που έχουν βάλει πια, έχει ξεκινήσει μία τάση και βάζουν κωμικούς ηθοποιούς σε δραματικούς ρόλους. Και η απόδοση είναι εξαιρετική. Και λέω, ρε φίλε, στην Ελλάδα δεν είναι τόσο. Κοίταξε, θα το πάμε πίσω. Δύσκολο είναι το θέατρο, καταρχάς. Σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ. Αλήθεια. Καταρχάς. Δύσκολο, πολύ δύσκολο. Ένας συνάδελφος λέει, σ' αρέσει το θέατρο γιατί δεν πάει να μάθεις. Ο Γιάννης ο Μπέτρος το είχε. Αλλά σε αυτό λοιπόν όταν μπαίνεις να κολυμπήσεις, κολυμπάς τα πάντα. Καμιά φορά πνίγεσαι, καμιά φορά βγαίνεις. Το ξέρουμε κι αυτό και εσύ με τα χαρτάκια. Και εγώ με τα χαρτάκια. Εσύ γι' αυτό, εγώ για το ματάκι. Εσύ για το μάτι, εγώ για όλο το μαλακό τη κεφαλή και των ματιών. Πάρα πολύ ωραία. Έτσι που λες. Το θέατρο είναι, ρε παιδί μου, έχει αυτή την επαναλαμβανόμενη τρέλα το θέατρο. Δεν την έχει. Σφυρίζουμε για να κάνουμε θέατρο, αλλιώς δεν πας. Ναι, ναι, ναι. Τελείωσε. Και όταν το κάνεις, δε τόσα χρόνια, μη με ρωτήσεις πόσα που το κάνω εγώ. Τώρα έπρεπε να χειροκρότημα. Τώρα χειροκρότημα. Επειδή κάνει τη δουλειά. Μίρκα, να σε ρωτήσω κάτι. Με το σταμάτι, πόσες συνεργασίες μετράτε? Ατέλειωτες. Τέλειωτες. Ναι, ναι. Από τα νιάτα μας. Όχι, στα μάτια μου, δεν το λέω. Όχι, μην το πεις, όχι, γιατί όχι, 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 μήνυμα, όχι, θέλω, όχι. Από τις επιθεωρήσεις, αυτά, ο Σταμάτης με έχει μάθει και με μαθαίνει. Είναι απαρέμφατο, συνεχίζει, είναι υπέροχο αυτό. Από τις επιθεωρήσεις που μου έλεγε μικρά-μικρά μυστικά, που εγώ φοβόμουν το μικρόφωνο, περνάγαμε πάρα πολύ ωραία. Αλήθεια. Ήταν το μικρόφωνο εδώ, τότε είχαμε αυτά και εγώ πήγαινα εκεί, στην κουίντα και έκανα. Για να σ' ακούνε. Ναι. Δεν είχε όχι. Αίσθηση. Καμία. 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 Το είπες χαριτωμένα. Καμία. Ναι, ωραία. Κάτσε βρε φρόνιμος. Αρχικά να σου πω, να ναι. Ξέρεις ότι επειδή θέλουμε χρόνια να σε φιλοξενήσουμε εδώ, καλά εγώ σε λατρεύω, το γνωρίζεις, σε λατρεύουν και όλοι εδώ, οπότε η χαρά όπως τη βλέπεις είναι επί 10, ναι, ναι. Γιατί επιτέλους ήρθε αυτή η στιγμή, σαν δηλαδή έγινε αφορμή, ο κήπος με τις αλήθειες στο θέατρο Μουσούρι, για να έρθει επιτέλους. Γιατί ήσουν και όλα αυτά τα χρόνια, έκανες τα γυρίσματα
Οπότε δεν υπήρχε καθόλου χρόνο, ρε παιδάκι μου. Ναι, όντως. Πες μου, σε παρακαλώ, τώρα, σε αυτή τη φάση που βρίσκεσαι, λίγο πιο πριν θα σε πάω, πέρσι, πρόπερσι, ας πούμε, που έκανες και θέατρο και σύριαλ μαζί. Τι ένιωθες για τον εαυτό σου? Δεν βλέπεις αυτό? Η Βοόπης Αθηνά μένει έτσι το φόδι. Δεν είναι ωραία. Δεν είναι ωραία. Δεν αρέσει σε κανένα, γιατί λέμε είμαστε χαρούμενοι. Ναι, είναι ωραία, αλλά τα 10 ώρα, τα 12 ώρα γυρίσματα με τις ταλαιπωρίες και αυτά, όταν κάνεις κάτι που σου αρέσει, είναι πολύ ωραίο, που ναι, συνήθως... Το μαλακώνει λίγο. Ναι, αλλά είναι πάρα πολύ κουραστικό. Κούραση. Όχι, όχι, όχι. Τηλεόραση καθόλου προλαβαίνεις να δεις, επιλέγεις να δεις ή όχι? Βλέπω τα πάντα. Αμάν. Όχι, ναι, ναι, τα πάντα. Α. Δεν είμαι καθόλου κατά του να βλέπεις. Ωραία. Και γι' αυτό έχουμε το κουμπάκι να τα αλλάζουμε. Τι είναι, μπράβο της, και αυτό του άρεσε. Μα δεν πειράζει, άμα του αρέσουν και όλα, είναι ωραία προσωπικότητα. Έχω ευρία γκάμα πραγμάτων, οπότε ετοιμάσουν και θα φύγουν οι παλάμες. Περιοδίες σου αρέσουν γενικά? Όχι. Έγινε. Σταμάτα. Εγώ με τη Μίρκα, γιατί δεν έχω δουλέψει ακόμα για να καθόμαστε. Μπορεί να κάνω και να ξανακάνω, αλλά δεν μ' αρέσουν. Σε ποιον αρέσουν, παιδιά, είμαστε καλά. Αυτά που λέμε, παιδιά, μην τα ακούτε. Συγγνώμη, εδώ είναι η κάμερα. Ναι, ναι, πέστε, ότι πέστε. Θα πάω, θα διασκεδά. Όχι. Είναι κούραση. Περνάς και καλά, λένε κούραση. Αν σκεφτεί ο Κοσμάκης που μας βλέπει, ο τηλεθεατής, πώς το έκανες? Το έχεις κάνει. Ναι, ότι πας στην άλλη πόλη το βράδυ. Πας και τρως, δυστυχώς. Τρως ατελείωτα και πιστεύεις ότι θα τα κάψεις, αλλά τρέχει το πούλμαν. Δεν είσαι με τα πόδια. Ο Παντελής ο Καναράκης πριν από χρόνια σε μια επιθεώρηση έλεγε: «Αμάν, αυτοί οι Παναγιωτοπούλου και η Μίρκα θέλουν να γράψουν για τους χρυσούς σκούφους κριτική». Πηγαίναμε. Σταμάτα. Το δεν πρέπει να κουρτάς τη λεμαργία, όχι. Μίρκα, πες μου λίγο κάτι. Εσύ τι τύπος είσαι? Ενώ... Παρακαλώ. Ναι, ναι, παρακαλώ. Καλά, τώρα έχω πληροφορίες έτσι κι αλλιώς. Είναι ερωτευμένη η Ματίνα, το ξέρεις. Πώς να σου πω. Και γενικό, αυτό βγάζεις, ρε παιδάκι μου. Αρχικά βγάζεις μια οικειότητα διανόητη. Λες και με τον άλλο γνωρίζεσαι από πάντοτε. Εγώ σε θυμάμαι και στη σχολή που σε δίδασκα, γιατί είσαι μικρότερη μου. Που ήσουν να σταματήσει. Εδώ χειροκροτάω τώρα. Άρα εσύ 22, εγώ είμαι. Εσύ είσαι 16-17, έχουμε πάρει τα okay όλα για να είσαι και τα λοιπά στο θέατρο, ωραιότατα. Κοίταξε να δεις, εγώ θυμάμαι, ρε παιδί μου, ότι όλοι, εγώ δεν ήμουν στο τμήμα σου. Όχι. Και με στεναχωρούσε πάρα πολύ, αλλά μιλούσαμε πάντα στα ευτυχώς, διαλύματα. Ευτυχώς, γιατί θα έπρεπε να ζητήσω συγγνώμη στον κόσμο που γιατί... Όχι, δεν είναι ευθύνη σου, τώρα θέλει, ρε Στέλιο. Επειδή είναι, κατάλαβες. Σε αυτά δεν χειροκροτάς. Δεν επιθένω, δεν γίνεται. Είσαι εσύ. Θυμάμαι λοιπόν ότι λέγαμε όλοι, περιμέναμε σχεδόν, να σου το πω, πια έχουν περάσει χρόνια, σχεδόν το σκηνοθετούσαμε πότε θα βρεθούμε στη σκάλα για να χαιρετηθούμε. Θέλω να το γνωρίζεις. Ναι. Ναι, γιατί θέλαμε να σε δούμε. Γιατί να δεν το είπατε να το πάρω. Δεν, όχι, δεν θέλω, γιατί ντρεπόμασταν. Για να ανεβαίνω την κλίμακα έτσι με ποιο ή να την κατεβαίνω ανάλογα. Κατέβαινε συνήθως την κλίμακα εσύ, γιατί εμείς ήμασταν κάτω. Οπότε περιμέναμε με το παγκόσμιο με την πόρτα. Δεν είχαμε να πάμε κάπου προς τα πάνω. Τι δεν υπήρχε λόγο. Βλέπαμε εσένα, λίγο σου μιλούσαμε. Πάντα μας μιλούσες με ευγένεια. Μας έλεγες πάντα τι όμορφοι που είστε και τι ωραία. Ενώ κάπως μας ανέβαζες, πηγαίναμε μετά, δεν παίζαμε αυτά που έπρεπε, όπως καταλαβαίνετε, αλλά ήμασταν χαρούμενοι τώρα. Ότι πήραμε τον μπράβο. Τι άνθρωπος λοιπόν, ρε παιδάκι μου, τι τύπησα είσαι? Είσαι τύπης αρχικά, αλλά τι τύπησα είσαι? Τι είναι το χαρακτηριστικό σου που θα πούνε, ας πούμε, η Μίρκα είναι... Εύχομαι ότι είμαι χτες, σήμερα και αύριο. Δεν εννοώ στη συνείδηση του κόσμου, εννοώ σε μένα. Γι' αυτό λέω το απαρέμφατο συνεχίζει. Εύχομαι αυτό. Δεν μπορώ να σου πω ότι είμαι ένα πράγμα και εύχομαι ότι δεν είμαι ένα πράγμα. Το εύχομαι και το ελπίζω. Ότι δεν είμαι ένα πράγμα. Είμαι, ναι, πολλά. Αλλά... Να, πώς είναι αυτός ο κήπος εδώ. Είσαι πολλά. Πράγματα. Το ακούω. Όλοι είμαστε πολλά. Αλλά ναι, τι είναι αυτό που ευδοκιμεί στον κήπο? Λίγο κάτι περισσότερο, ρε παιδί μου. Ευδοκιμούν ζυζάνια, κακτάκια, πολλά, πάρα πολλά ελαττωματάκια, πάρα πολλά πραγματάκια. Έχεις ακούσει αυτή η γνωστή ρίση? Έχω ένα ελάττωμα, είμαι πολύ ειλικρινής. Αυτό είπε. Ο Χριστός! Και εγώ έχω ένα... Είμαι πάρα πολύ όμορφος, είναι, έχω ένα ελάττωμα. Επίσης. Είναι ομορφιά, η ομορφιά, η ομορφιά. Θα κάνεις τώρα κάποια επεισόδια, πάρα πολλά. Στο Άσε μας, ρε μαμά. Στον Άλβα. 17. Δεν νομίζω. Ναι. Δεν τα λες λίγα. Όχι, θα σε πω βασικό κάστ, δηλαδή, θα σε πω. Είναι ένα πάρα πολύ χαριτωμένο. Είναι υπέροχο σύριαλ. Πάρα πολύ. Τι θα κάνεις, τι ρόλο θα κάνεις? Μιας μαμάς. Ποιανού? Αντιπαθεστάτης του Κώστα μου.
Α, του κόστου. Αντιπαθεστάτη, ναι. Πώς θα το καταφέρει αυτό. Για πες μου. Δυνότητα θεατρική. Αυτή η δυνότητα. Αυτή η δυνότητα θεατρική. Είναι από το δεινόσαυρο η δυνότητα. Έτσι πάει. Υπάρχει κάτι που θα ήθελες να κάνεις, ένας ρόλος που θα ήθελες να κάνεις στο θέατρο, που να πεις να σου πω αυτόν τον ρόλο, ρε παιδί μου, κάπως τον έχω αποθηκεύσει. Θα ήθελα κάποια στιγμή να μου δινόταν η ευκαιρία. Ή όχι, είσαι okay, όχι, χορτασμένη. Όχι, γιατί μ' αρέσουν οι συνεργασίες. Και αυτό δεν είναι ούτε από μετριοπαθή στάση ή ητοπαθή, είναι από ουσία. Γιατί από τη συνεργασία μπορεί να πετάξεις. Δηλαδή, αν έκανα, όπως έφτασε η στιγμή να κάνω τη Λυσιστράτη με τον Γιώργο τον Μιχαλακόπουλο, μου είχαν πει και πιο πριν. Και τι, ότι θα πήγαινα στα αρχαία θέατρα και θα έλεγα το λόγο. Σημασία έχει με ποιον συνεργάζεσαι, πώς το κάνεις. Και έτσι είναι και αυτή η συνεργασία η τωρινή με το Σταμάτη, η μία ακόμα. Υπέροχη. Ξεκινάτε την Πέμπτη στο θέατρο το Μουσούρι το θέατρο. Όχι. Να μην απαντήσω. Έχεις άγχος. Να αρχίσω να τρέχω. Έλα, σταμάτα, πες, έχεις άγχος. Τώρα χειροκρότα. Τώρα χειροκροτάνε, τώρα χειροκροτάνε. Τώρα είναι μια σοφή στιγμή. Πάρα πολύ. Επίσης δεν μ' αρέσει η γνωστή ρίση ότι πρέπει ο καλός ηθοποιός να έχει αγωνία. Μακάρι να μην είχα. Ναι, έχεις. Και με τα χρόνια έχεις και περισσότερο. Αχ, τι ωραία. Α, το τρέιλερ. Δες εδώ πέρα. Δες τι ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Φαντάζομαι. Επειδή, να πούμε λοιπόν ότι το έργο. Να πούμε λίγο για το έργο δύο λόγια. Και τα λέει εγώ. Γιατί τα ρωτάω από τη Ματίνα, συγγνώμη, Κουτσομπόρης. Λέω, πες τι έργο είναι αυτό, τι γίνεται. Πες μου και αυτά. Και μου έχει πει. Είναι ένα υπέροχο έργο. Υπέροχο. Αφορά την και στην οικογένεια. Είναι ένας πατέρας και μια μητέρα, ο Σταμάτης, ο Φασουλής και εγώ. Τα παιδιά που είναι η Ματίνα, η Νικολάου, η Βίκη, η Διαμάντη. Μπράβο, αθάνατη, αθάνατη. Δάουνταρα, μπράβο. Εσείς έχετε τη Βάνια, εγώ έχω τη Ματίνα. Εσύ έχεις τη Ματίνα, εμείς πήραμε το φιλέτο, πήραμε τη Βάνια. Ναι, η Ματίνα, η Νικολάου, η Βίκη Διαμαντοπούλου, ο Ιωάννης Αθανασόπουλος και ο Παναγιώτης Γαβρέλας. Υπέροχα παιδιά. Και είναι λοιπόν σαν να βλέπεις μια φέτα ή να βλέπεις από το παράθυρο ή από την κλειδαρότρυπα, όπως θες πες το, τα πράγματα που συμβαίνουν σε μια οικογένεια. Οι χαρές, οι λύπες, το χιούμορ, το σκληρό χιούμορ που έχει το ζευγάρι μεταξύ του. Λέει κάποια στιγμή ο Σταμάτης, ο ήρωας, ο Μπομπ, στη Φραν. Ας πούμε θέλω να κόψω, δεν έχει σημασία τώρα τι κρύβει αυτό από πίσω, αυτό το δέντρο πρέπει να το κόψω. Και του λέω, λέζα με τυχερή να είσαι εσύ από κάτω. Χαριτωμένη φράση. Θέλω να σου πω ότι έχει σκληρό, πικρό ή απλό το χιούμορ της καθημερινότητας και όλο το βαθύ συνέστημα που είχες που έχουν οι σχέσεις, οι ανθρώπινες σχέσεις. Ο πατέρας, η μητέρα, αυτή είναι μία μητέρα που είναι και σκληρή και αγαπησιάρα και τρυφερή, τα έχει όλα με τα παιδιά της, όπως είναι μία μάνα. Είναι, σου λέω, επειδή την έχω ρωτήσει τη Ματίνα, μου έχει κάνει, ρε παιδί μου, έχω περιμένω πώς και πώς αρχικά, γιατί είναι από αυτά τα έργα τα οποία ακριβώς επειδή είναι τα αληθινά, εγώ έτσι θέλω, ναι, αληθινό έτσι, έργο, έτσι, ακριβώς. Γιατί λες είναι κωμωδία, είναι δράμα και σου λέω είναι αλήθεια, που σημαίνει ότι πηγαίνω έρχεται. Δηλαδή είναι στιγμές που μπορεί να σου φάνουν αστείες, όπως αυτό, κάτι λίγο πιο έχει σκληρό. Όλα, είναι όλα όπως τα έχει η ζωή, είναι πολύ ευτυχή η συνεργασία με τη Ματίνα, πάρα πολύ. Μπράβο σας, μπράβο σας. Πολύ είναι ένα καταπληκτικό παιδί και πολύ καταπληκτική ηθοποιός. Δεν μιλάω για τη Βάνια, ξαναλέω, για τη Ματίνα. Όχι, για τη Ματίνα. Η Ματίνα είναι πολύ καλή. Πού είναι αυτή, πού είναι. Όπως είδες, έχω... Εδώ είμαι εδώ, εδώ. Εδώ, εδώ πέρα μας δες όμως, την αφήσα βγει το... και κούκλα. Κούκλα, κούκλα. Ξέρεις τι είχε συμβεί πριν από χρόνια με το Τραμπ, το Photoshop που τα σβήναν όλα. Είχα πέσει σε μια εκπομπή της Ελένης, τη γνωστή Ελένη Μεγάκη, η οποία με τον Καφατζόπουλο παίζαμε και με το που βλέπει την αφίσα του προγράμματος, την... ξέρεις πως είναι πολύ διακριτική, κοίταγε τη φωτογραφία, κοίταγε εμάς, λέω μην κοιτάς πολύ. Άλλο η φωτογραφία, άλλο η μικρή. Άλλο η ζωή, άλλο η φωτογραφία. Η ξαδέρφου μου μικρή. Συγγενής. Συγγενής. Πες μου κάτι λίγο. Αυτό που έγινε αυτή η παύση με τα θέατρα. Εσύ πήρες λίγο χρόνο, πήρες κάποια απόφαση. Γενικότερα. Με αφήνεις ήσυχη. Γιατί, γιατί ήταν φρικτή περίοδος. Δέχομαι και σέβομαι τους ανθρώπους που περάσανε καλά, που βρήκαν τον εαυτό τους. Εγώ το έχω ξαναπεί, δεν τον έψαξα γιατί φοβάμαι ότι θα τον βρω. Όχι, καθόλου δεν θέλω. Και προχώρησα. Όχι, όχι, δεν ήταν καθόλου καλή περίοδος και δεν ήταν μόνο λόγω δουλειάς. Συνολικό, συνολικό. Ναι, το έχω ξαναπεί, άλλο η μοναχικότητα και άλλο η μοναξιά.
τη μοναχικότητα την επιλέγεις. Η μοναξιά ή το εγκλεισμός ή όλα τα άλλα, τα οικονομικά, είναι, στα, τα έχουν πει οι πάντες και καλά κάνουν σε όλες τις δουλειές. Δεν νομίζω ότι έκανε καλό σε κανέναν. Τώρα, αν ήταν κάποιοι τυχεροί που δουλεύαν πάρα πολύ και βγάλαν την πρίζα, το μαγιά ακούς. Τους. Μας τι να πω. Το κοριτσάκι μου που είναι. Το κοριτσάκι σου δεν είναι το κοριτσάκι σου, όπως καταλαβαίνεις. Είναι... Ναι, έλα όχι. Δύο λεπτά να χαιρεθείς για να πάω σε break. Έλα, η Μαργαρέ... Έλα, έλα. Έλα, η Ματίνα, η Νικολάου που υποδίεται τη Βάνια. Μύρικα. Αγάπη μου. Κάτσε, κάτσε εδώ. Δεν ξέρω, να σας ευχηθώ. Μας βλέπεις πολύ καλές. Είστε υπέροχες, σαν μάνα με κόρη, μάνα με κόρη. Μυρικά, η χαρά μου είναι αδιανόητη. Αλήθεια σου λέω, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ούτε κατά διάνοια. Και όποτε θέλεις, άκου τώρα ότι κλέπει. Ναι. Δεν πηγαίνει καθόλου. Αν αγαπάτε, θα έρχομαι. Σε παρακαλώ. Εκτός διαρκείας. Και δεν χρειάζεται και από πίσω και να καθίσουμε να πιούμε ένα καφένο. Δεν χρειάζεται. Ό,τι θες. Είναι ανοιχτή η πρόσκληση. Ευχαριστώ. Την Πέμπτη ξεκινάμε. Ο Κήπος με τις Αλήθειες, θέατρο Μουσούρι. Σε ευχαριστώ για όλα. Εγώ. Την Μύρκα ενώ, γιατί είχα μογελάκι δίπλα. Ναι, καλά, μόνιμα. Ό,τι πάρει, ό,τι πάρει. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και γιατί γυρίζουμε. Τι θέλετε να κάνετε. Α, γυρίστε. Ό,τι θέλετε. Ό,τι κι αν ζεις, ό,τι κι αν θες, θα με δω χίλιες ζωές. Όπου κι αν πας, πάμε μαζί, να είναι ταξίδι ζωή. Όσο το φως, όσο η γη, όσο η αγάπη θα.